Η Ελλάδα αδυνατεί να βρέψει τους καρπούς της πλούσιας παραγωγής σε ελαιόλαδο, σχολιάζει το περιοδικό Πολίτικο, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο και όμως δεν μπορεί να εισπράξει τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει από εξαγωγές. Όπως αναφέρει το άρθρο που γράφτηκε ως οδηπορικό στο νησί της Θάσου, στο αποκορύφωμα της κρίσης της Ευρωζώνης, πολλοί Έλληνες συνήθιζαν να λένε τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη για το πολύπαθο έθνος που ήταν πάντα σε θέση να ξανασταθεί στα πόδια του χάρη σε τρεις θησαυρούς: το ελαιόλαδο, τα αμπέλια και τα καράβια. Η Ελλάδα προσπαθεί να αναγάγει τα τρία αυτά asset σε εξαγωγικό πλούτο. Από αυτά τα τρία πράγματα όμως το ελαιόλαδο δεν φαίνεται ικανό να σηκώσει το βάρος αναγέννησης της ελληνικής οικονομίας. Θεωρητικά η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μια υπερδύναμη στον τομέα του ελαιολάδου, καθώς όχι μόνο είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός, αλλά έχει και ένα ασυνήθιστο ποσοστό παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Αν και η φετινή σοδιά αναμένεται να είναι καλή φέτος, το μόνιμο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν θα αποκομίσει το maximum αυτόν που μπορεί. Η μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού ελιάς πωλείται χήμα στην Ιταλία σε χαμηλές τιμές. Εκεί εμφιαλώνεται και πωλείται σαν χρυσάφι σε σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη με πολυτελείς ιταλικές ετικέτες. Μόλις το 27% της ελληνικής παραγωγής φέρει ελληνική ετικέτα και ελληνική μάρκα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Με τις αιτίες να ποικίλουν για αυτή την κατάσταση, όποιος και να ευθύνεται, το θέμα είναι ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας πηγαίνουν τελικά στην Ιταλία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη γνωρίζει, σύμφωνα με το Πολίτικο, ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να βιαστεί προκειμένου να βρει ένα σχέδιο.